Λυπάμαι βαθύτατα που η πατρίδα μας, η Ελλάδα, δεν έκανε ό,τι έπρεπε όσον αφορά το ζήτημα των αγνοωμένων. Στην αδράνεια της ελληνικής πλευράς στο ζήτημα των αγνοωμένων στην Κύπρο αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου Στέλιος Περάκης, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Η Ελλάδα είχε ηθικό, νομικό και πολιτικό και πολιτική υποχρέωση να προσφύγει και αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να θέσει το θέμα των αγνοωμένων. Τα ζητήματα των αγνοωμένων που τέθηκαν με την εισβολή και την κατοχή αφορούν τις πολεμικές ενέργειες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και το τι ακολούθησε, και επομένως μιλάμε για ένα συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων. Η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα των αγνοωμένων στην Κύπρο. Αυτό υπογράμμισε ο κύριος Περάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στα όσα δεν δρομολογήθηκαν από κυπριακής πλευράς. Η Επιτροπή των Αγνοωμένων που συγκροτήθηκε στην Κύπρο, παρόλα τα θετικά βήματα που έχει κάνει, δεν έχει αποδώσει πολύ. Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία, έχοντας μετατοπίσει τάφους, τα πιστήρια του εγκλήματος των δολοφονιών και της εξόντωσης όλων αυτών των προσώπων, όλων αυτών των Ελληνοκυπρίων, δεν επιτρέπει στην ουσία σήμερα να υπάρξει περισσότερη ταυτοποίηση, εάν υποθέσουμε ότι βρίσκουμε κάποια υπολείμματα από τους σωρούς των ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά ακόμα. Στο πλαίσιο της εκπομπής αποκαλύφθηκαν πτυχές της διαπραγμάτευσης του σχεδίου ΑΝΑΝ με τον κύριο Κέντα να αποκαλύπτει στον Γιώργο Σαχίνη έγγραφα εκείνης της εποχής. Τότε λοιπόν, στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης, με πρωτοβουλία του κυρίου Φερχόγε, σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Παπαδόπουλο, είχα συμφωνήσει να αρχίσει μια διαδικασία εξέτασης του σχεδίου ΑΝΑΝ, τότε του σχεδίου ΑΝΑΝ 3, κατά πόσο ποιες πρόνοιες του ήταν συμβατές και πρόνοιες του δεν ήταν συμβατές. Υπήρξε μια αλληλογραφία η οποία θα υπάρξει στο παράρτημα του τόμου που θα δημοσιευτεί, με το τι έλεγε τότε ο κύριος Φερχόγεν, ο οποίος εμφανίστηκε αργότερα ως να είχε ευνηδιαστεί με την απόφαση του Παπαδόπουλου να απορρίψει το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ο ίδιος ο κύριος Φερχόγεν είχε παρακινήσει τον Τάσο Παπαδόπουλο να απορρίψει πρόνοιες του σχεδίου ΑΝΑΝ, οι οποίες συγκρούονταν με το κοινοτικό κεκτημένο. Και υπάρχουν και πολλές άλλες λεπτομέρειες, για να μην αφιερώσω πολύ χρόνο να αναφερθώ σε αυτές. Όμως εν τέλει, μετά από παρεμβάσεις τρίτων, είχε αλλάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσωπικά ο κύριος Φερχόγεν στάση, με αποτέλεσμα όχι μόνο να ανατραπεί αυτή η συμφωνία και να μην αρχίσει ποτέ αυτή η διαδικασία εξέτασης του σχεδίου ΑΝΑΝ κατά πόσο ήταν συμβατόν ή όχι με το κοινοτικό κεκτημένο, και είχε τότε ανατεθεί και στον κύριο Μάουρερ, ο οποίος ήταν ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, να είναι επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό. Στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπήκαν και οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών με τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς παίκτες, Ρωσία και Κίνα. Νομίζω ότι το ρήγμα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι πολύ παλαιότερο και απλώς βαθαίνει. Σαφέστατα όμως, επειδή η πρώτη ένδειξη όσον αφορά ορισμένα ζητήματα αρχών και αξιών, δημοκρατία, δικαιώματα του ανθρώπου κλπ. Από την πλευρά της κυβέρνησης Biden, θεωρώ ότι μπορεί να έχουν μία επίπτωση και στο Κυπριακό. Κορυφαίοι καθηγητές σχολίασαν τις εξελίξεις μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος άσκησε κριτική στη Ρωσία, λέγοντας ότι οι μέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες χάιδευαν τον Πούτιν έχουν τελειώσει. Δεν θα περίμενε κανείς ότι θα χρησιμοποιείται ο όρος δολοφόνος. Ήθελε, πιστεύω, να δώσει ένα δείγμα μιας πιο αυστηρής και σκληρής τάσης που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν και απέναντι στη Ρωσία και εν συνεχεία
με τις δηλώσεις που έκανε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και απέναντι στην Κίνα.